αισθητιακά κεράσματα έφτασαν, λουκούμια, νεράτες μυζιθρόπιτες, χορτοπιτάκια. Όλα φτιαγμένα από τις χρυσοχέρες του χωριού. Ντόπιο καλό κρασί και ρακί. Η παρέα έτοιμη. Όλοι μαζί, νέοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία, στείνουν γλέντι στην πλατεία του χωριού. Στιακές κοντιλιές από το λιράρι το Δημήτρη τον Πετίνη και τον 83χρονο βιολάτορα το Μανώλη Χριστοδουλάκη. Παραδοσιακή μουσική της Ιττίας, κοντιλιές όσο επί το πλήθον, ματινιάδες, ματινιάδες, πειρακτικές ο ένας με τον άλλο ή ερωτικές ανάλογα τι και την παρέα. Άμα είμαστε άντρες, συνήθως είναι πειρακτικές. Ρατσί και τα καδέκαστα. Από 13 ετών, ήρθα και έπαιζα την αρχή λίρα. Μετά ύστερα επηρεάστηκα από την κατολιές του Καλογερίδη. Επηρεάστηκα και είχε εδώ πέρα ένα γραμμόφωνο και πήγαινα τώρα και παρακολούθω και πήρα, δεν είχα βιολί δικό μου, δανειζόμουν ένα βιολί και το έπαιρνα και πήγα εκεί, παίζα και από εκεί ξεκίνησα μετά και είμαστε να δούμε το βιολί. Όχι, σε μια μέρα, δύο, τρεις, πέρασαν χρόνια για να μάθεις ολοκληρωμένο πέρα. Τότε τα χρόνια τα δικά μας ήταν τα ευρωπαϊκά, δεν είχε όπως είναι σήμερα. Ο Μαλεύης Γιώτης, ο Χαϊνιώτης, το βοήθαμε. Τότε παίζαμε και τα κριτικά, δεν παραλείπαμε τίποτα. Θα αρχίξουμε από το στιακό πηδικτό, Χανιώτικο, το στιακό Χανιώτη, γιατί τον παίζαμε πάει μέσα αλλιώς. Εμείς παίζαμε αλλιώς το Χανιώτη, το στιακό. Ένα γραφικό χωριό με πανοραμική θέα, η Τουρλωτή βρίσκεται στην Εθνική Οδό Ιττίας Αγίου Νικολάου. Κυρία ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, ενώ πολλοί ασχολούνται με τον τουρισμό. Βασικά προϊόντα είναι το ελαιόλαδο, τα σταφύλια και τα μούσμουλα ή αλλιώς δέσπολα. Η οικονομική κρίση είναι κοπανίζουμε. Στο χωριό έχουν επιστρέψει και νέοι άνθρωποι για να ζήσουν εκεί μόνιμα. Η ποιότητα ζωής που τους προσφέρει τους τραβά πίσω. Ένας από αυτούς είναι ο Δημήτρης που σπούδασε στο Ηράκλειο υπολογιστές, αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στην Τουρλωτή για να ασχοληθεί με τον τουρισμό. Είμαστε εδώ πολλά παιδιά που είχαμε χρόνο και έχουμε ασχοληθεί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τουρλωτής και για να δώσουμε ζωή στο χωριό μας. Δίνει ζωή, ας πούμε, στις αγροτικές δουλειές, οι ελιές, το χειμώνα δουλεύουμε στο εργοστάσιο και μεροκάματα. Η περιοχή της Τουρλωτής κατοικείται από τη μινωική εποχή. Στα νότια του χωριού, σε λόφο ύψους 450 μέτρων, γνωστό με την ονομασία Καστρί, διασώζονται ερείπια μινωικού οικισμού. Πολύ κοντά στο χωριό αποκαλύφθηκαν θαλαμοειδείς λαξευτοί τάφοι ιστερομινωικής εποχής και βρέθηκαν πολύτιμα κτερίσματα, χάνδρες από περιβέραια, βραχιόλια, δακτυλίδια, εγχειρίδιο, ξηράφι, ομοιώματα ζώων από φαγενδιανή. Θολωτός τάφος είναι, ο οποίος έχει κι άλλους εκεί πάνω, έχουν βρεθεί 3-4 ακόμα θολωτάφοι, οι οποίοι, μάλλον όλη η περιοχή εδώ χάμου που λέγεται Πλακάλου, να είναι όλη η περιοχή ήταν νεκροταφείο, τώρα η πολιτεία που ήταν και που δεν ξέρουμε ακόμα. Βρεθήκαν οστά, τα οστά μέσα, βρεθήκαν διάφορα πύληνα αντικείμενα, χάντρες, αυτά. Ξεχωριστή αξία για την περιοχή. Ξεχωριστή σίγουρα αξία για την περιοχή. Συναντήσαμε και τον κουρέα του χωριού, ένα παραδοσιακό επάγγελμα που τίνει να εξαφανιστεί. Ο κύριος Γιώργος κρατάει ζωντανή την τέχνη του και έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Κοιτάξτε, ο πατέρας μου ήταν κουρέας. Αλλά δεν ήθελε το επάγγελμα να τον πάθω εγώ και μέσα στη Λεράφτη. Αλλά τώρα τα έχουμε τελειώσει τα πράγματα. Αχ, κάθομαι εδώ, κανένα γεροντάκο. Έλα, από με κοιτανάζουνε, στο σπίτι σας κατοίκη.